Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Σας καλωσορίζουμε και στη φετινή ημερίδα για το Cool Chain. Θέλω να παρακαλέσω τον πρόεδρο του Cool Chain Organization, τον κύριο Δόντι, να ανέβει στο βήμα. Ευχαριστώ. Πριν ένα χρόνο περίπου, κατά την διοργάνωση της πρώτης Πανελλήνιας ημερίδας για τις καλές πρακτικές διακίνησης φαρμάκων, από το αντίστοιχο βήμα υποσχεθήκαμε να προσπαθήσουμε να καθιερώσουμε την οργάνωση ως θεσμό. Σήμερα λοιπόν σας καλωσορίζω ως πρόεδρος του οργανισμού για την ασφάλεια και την προστασία των φαρμάκων και ευαθών προϊόντων του Cool Chain Organization ή αλλιώς C.C.O. Ο οργανισμός μας δεν είναι απλά ένα σωματείο ανθρώπων. Είναι μια κίνηση πρωτοβουλίας που έχει ως στόχο να περιγράψει και να διασφαλίσει τον απαραίτητο ζωτικό χώρο εντός του οποίου θα ευδοκιμήσει η σκέψη, ο διάλογος, η έρευνα, οι πράξεις και όλες εκείνες οι απαραίτητες πρωτοβουλίες ώστε να προστατευτούν και να διασφαλιστούν τόσο οι ιδανικές συνθήκες ορθής διακίνησης των θερμικά ευαίσθητων προϊόντων, είτε πρόκειται για φάρμακο είτε για τρόφιμο, όσο και ο τελικός χρήστης ή καταναλωτής τελικά, ως άτομο, οικογένεια ή κοινωνία γενικότερα. Η Ελλάδα, ως ακρογωνίος λίθος του μνημείου της παγκόσμιας ιστορίας, με πυρήνα τον άνθρωπο που ταξίδεψε, ανακάλυψε, διεύρυνε τους ορίζοντες και εξέλιξε τον πολιτισμό του, έχει την υποχρέωση και το δικαίωμα, όπως μέσω αρκετών άλλων αξιόλογων πρωτοβουλειών, αλλά και του παρόντος οργανισμού, να προείσταται τις έρευνες και του διαλόγου για θέματα σχετικά με την υγεία, αλλά και να πρωταγωνιστεί στην έρευνα, η οποία συνίσταται στην καταγραφή και την περιγραφή των φαινομένων και των γεγονότων που αφορούν την υγεία, αλλά πολύ περισσότερο να επεξεργάζεται και να καταρτίζει προτάσεις και πρωτόκολλα που αφορούν το μέλλον της υγείας και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα ανακύψουν. Καθώς ο συντελεστής επηρεασμού της ατομικής υγείας ως προς τη διαμόρφωση θετικού ή αρνητικού προσήμου στην παγκόσμια υγεία έχει, αλλά και με απίστευτες επεκτάσεις στην παγκόσμια οικονομική πραγματικότητα, είναι ιδιαίτερος μεγάλος. Με την πεποίθηση πως οι Έλληνες του παρόντος μπορούν να εμπνεύσουν τους Έλληνες του μέλλοντος και συγχρόνου να δικαιώσουν τους Έλληνες του παρελθόντος, δημιουργήσαμε αυτόν τον οργανισμό για την ασφάλεια και την προστασία των φαρμάκων και ευπαθών προϊόντων. Θέλοντας, όντας υπομπή, να εκπέμψουμε το σήμα μας και τη συνδρομή μας στον κόσμο της υγείας και ως διακομιστές να αναμεταδώσουμε την εμπειρία, τη γνώση αλλά και τη διάνοια των επαγγελματιών και των επαϊόντων του χώρου της υγείας, θεωρώντας πως ως πολίτες της χώρας που πολλές φορές προσέφερε στο παγκόσμιο γίγνεσθε του χώρου της υγείας, οφείλουμε και μπορούμε τόσο να επεξεργαστούμε και να κωδικοποιήσουμε τα φαινόμενα, τις συνθήκες και τους κανόνες του χώρου, όσο και να προτείνουμε καινοτόμες ιδέες, να εμπλουτίσουμε τους κανονισμούς και να συνδράμουμε με οποιονδήποτε τρόπο στην πρόοδο και εξέλιξη της ασφάλειας και της προστασίας της υγείας του ανθρώπου. Αγαπητοί φίλοι, η οδύσσεια του ανθρώπου και του πολιτισμού του ομοιάζει με τις θάλασσες που για τους πρωτοπόρους θα είναι πάντοτε απέραντες και θα αποτελούν εφαλτήριο και πρόκληση για νέα ταξίδια, νέες εξερευνήσεις, νέες ανακαλύψεις και θα συμβολίζει την εικόνα του ήλιου, ενός ήλιου που δεν δει ποτέ στο μακρινό ορίζοντα. Του ήλιου που αγκαλιάζει το αίσθηκτο και τα όνειρα των ανθρώπων και θα αποτελεί πάντοτε το φωτοβόλο αστέρα, την αλάνθαστη πηξίδα των ταξιδευτών, των εξερευνητών και των πρωτοπόρων. Σας καλούμε ως συνοδοιπόρους και ως συνταξιδιώτες σε μια νέα πορεία, σας καλούμε να χαράξουμε μαζί τον περίπλο νέων ιδεών, καινοτόμων προσπαθειών και προοδευτικών επιδιώξεων. Ένα περίπλο που ξεκίνησε με την ίδρυση του οργανισμού μας, με στόχο να συνδράμουμε κατά αναλογία των δυνάμεών μας και της γνώσης μας στον ευρύτερο χώρο της υγείας, η οποία αποτελεί και θα αποτελεί πάντα πεδίο εξέλιξης, ανάπτυξης και προόδου.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θεσμικούς φορείς, όπως το Υπουργείο Υγείας, αλλά και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για την πολύτιμη βοήθειά τους, αλλά και την ουσιαστική συνδρομή τους στο κοινωνικό έργο που έχει αναλάβει να παίξει ενεργό ρόλο ο οργανισμός μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Εδώ τελείωσε η δικιά μου η ομιλία.